έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καρίδα. Είναι Έλληνας, ο οποίος ζει στην πόλη Καζιαντέπ. Κύριε Καρίδα, ζήσατε πολύ δύσκολες στιγμές. Σας ακούγαμε νωρίτερα και στον αέρα του Open. Είχαμε νέο δεύτερο μεγάλο σεισμό πριν από λίγη ώρα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Ήμουνα στο αυτοκίνητο την ώρα του δεύτερου σεισμού και ένιωθα ότι ήμουνα σε καράβι, ότι ήταν η θάλασσα από κάτω. Υπάρχει πανικός γιατί κανένας δεν ξέρει τι μελιγενέσαι. Έχουν εφοδιαστεί όλοι με πετρέλαιο, με βενζίνη. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα μείνει στα σπίτια του το βράδυ. Και είναι λογικό και αυτό, γιατί η υγεία ισχύεται συνεχώς. Ναι, είμαστε όλοι στο αυτοκίνητο. Είστε σε ασφαλή περιοχή? Ναι, έχω έρθει ανοιχτά στην πόλη. Δεν έχει γύρω-γύρω κτίρια. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Πώς ζήσατε, κύριε Καρίδα, και να μείνετε ασφαλείς τον πρωινό σεισμό? Ήσασταν, φαντάζομαι, στο ξενοδοχείο σας αμέριμνος και κοιμόσασταν, αλλά πήρατε ένα μήνυμα ότι επίκειται σεισμός? Ναι, αλλά το μήνυμα αυτό ήταν αδύνατο να το δω την ώρα που κοιμόμουν. Ναι. Ήμουνα στο διαμέρισμά μου, στον τέταρτο όροφο. Δεν θυμάμαι πώς έχω ξυπνήσει. Το λόγο που ξύπνησα τον κατάλαβα όταν σηκώθηκα. Γιατί υπήρχε μια ταλάντωση του κτηρίου πολύ έντονη. Και για πολλή ώρα μας λέγατε νωρίτερα, κύριε Καρίδα. Για πολλή ώρα. Και το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν ήταν ότι πρέπει να πιαστείς από κάπου. Όταν είδα ότι ο σεισμός έχει μεγαλύτερη διάρκεια, παραπάνω από 20 δευτερόλεπτα, πήρα τα πράγματά μου και έφυγα. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία, μέχρι να ετοιμαστώ, υπήρχε έντονη ταλάντωση. Και όταν καταφέρατε να βγείτε από το κτίριο, ποια ήταν η εικόνα? Φαντάζομαι θα μας περιγράψετε ένα πανικό. Κοιτάξτε, όλη η πόλη μέσα στο σκοτάδι, ήταν στα αυτοκίνητα. Υπήρχε ένα τρομερό μποτιλιάρισμα γιατί όλοι κινούνταν σε πιο ασφαλείς περιοχές. Αν και εδώ η πόλη, τα κτίρια είναι αραιοκατοικημένα, δεν είναι το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά όλοι ψάχνανε κάτι πιο ασφαλές. Υπήρχε μποτιλιάρισμα, υπήρχε πανικός. Το πρωί που μιλούσαμε πάλι δεν είχα αντιληφθεί, αλλά πέρασα πριν από λίγο από ένα κτίριο που κατάρρευσε στο κέντρο της πόλης. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα κυρίως με τα αυτοκίνητα. Δεν πιστεύω, ναι, ότι υπάρχουν ανοιχτά μαγαζιά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτα, καμία υπηρεσία που να δουλεύει. Σας έχουν δοθεί κάποιες οδηγίες για το τι να κάνετε, που να βρείτε κάποια τρόφιμα, βενζίνη ενδεχομένως, γιατί σας περιμένει ένα δύσκολο 24ωρο. Κοιτάξτε, στα βενζινάδικα υπάρχει μεγάλη ουρά, σε όλα τα βενζινάδικα. Όλος ο κόσμος κοιτάζει να προμηθευτεί πετρέλαιο ή βενζίνη, αλλά έχουν βάλει ένα όριο των 500 τουρκικών λιρών, δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω, που είναι περίπου 25 ευρώ αυτό. Και υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει μια λίστα με ασφαλείς περιοχές που μπορεί να πας να μετακινηθείς και να περιμένεις εκεί. Όταν λέτε ασφαλείς περιοχές, γιατί πόσο ασφαλής μπορεί να είναι μια περιοχή τώρα στο επίκεντρο εκεί της τόσο δύσκολης κατάστασης? Μετά από αυτό που ένιωσα μέσα στο αυτοκίνητο ότι ήμουνα στη θάλασσα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ασφαλής περιοχή. Μας περιγράφετε τη σεισμική δόνηση στις 12 και 25 ώρα Ελλάδος, τώρα, ναι, το μεσημέρι, όπου νιώσατε σαν να ήσασταν μέσα στη θάλασσα, σαν να κουνούσε δηλαδή το αυτοκίνητό σας, ναι, 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 και να ήσασταν μέσα σε τρικυμία. Ο δρόμος ήταν θάλασσα. Από όσο μπορέσατε να δείτε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είστε κάπως έξω από την πόλη, είχαμε νέες μεγάλες ζημιές εκεί από τον νέο σεισμό?
Δεν είμαι πολύ έξω από την πόλη, είμαι σχεδόν στο κέντρο της πόλης, αλλά δεν έχω αντιληφθεί κάτι παραπάνω. Αυτό που είδανε τα μάτια μου είναι πραγματικά φρικτό, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει ζωντανός άνθρωπος εκεί πέρα. Αν έχει καταλάβει, μιλάτε για τα κτίρια τα οποία είδατε ότι είχαν ναι, πέσει. Αυτό το κτίριο που είδα τώρα, ναι, αυτό ναι. Το κτίριο που είδα τώρα και είδα και μια μεγάλη οικοδομή η οποία ήταν ραγισμένη στη μέση. Μπορούμε και εμείς να αντιληφθούμε γιατί ο σεισμός έγινε τα ξημερώματα. Ο κόσμος ήταν μέσα στα σπίτια του, τους βρήκε στον ύπνο δηλαδή. Και εδώ εμείς παρακολουθούμε τα χαλάσματα σε ένα από τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Είναι περίπου 3.000 αυτά, κύριε Καρίδα, που λέγεται ότι έχουν πέσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ παρακολουθούμε από κάμερα το κτίριο, το εσωτερικό ενός καταστήματος, πώς σπάνε τα πάντα. Νωρίτερα βλέπαμε τον κόσμο πανικόβλητο να τρέχει, τους διασώστες να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσοι είναι εγκλωβισμένοι ακόμα εδώ και τόσες ώρες στα χαλάσματα. Η εκτίμησή σας είναι ότι έχουμε χιλιάδες νεκρούς δυστυχώς. Το απέφχομαι. Όλοι το απευχόμαστε, αλλά φαίνεται πως δεν θα αποφύγουμε τα χειρότερα.